Κύριε Κλόντζα, κατενθουσιασμένοι συνάδελφοι σα σήμερα για την πρόσκλησή σα, να έρθουν στην περιοχή μα για ένα διήμερο και πραγματικά άνοιξε η καρδιά του η ψυχή του. Ναι. Πριν από λίγε μέρε, όταν είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο, θέλησα να κάνω αυτή την πρόσκληση, γιατί θα ήθελα να έρθουν όλοι οι Περιφερειακοί Συμβουλοί, ο κύριο Περιφερειάρχη, ο κύριο Σαρναουτάκη, και για άλλη μια φορά να δουν τον υπέροχο τόπο μα, να δουν ότι όλοι εμεί εδώ, υπηρετούμε πιστά τον τουρισμό, ε, θεωρούμε τους εαυτού μας ιδιαίτερους φιλόξενους για όλους τους φίλους μας και ε, θα ήθελα πάρα πολύ να δούνε από κοντά, ναι μεν τον όμορφο τόπο μας, αλλά επίσης και τα προβλήματα του τόπου μας, ούτως ώστε όταν έχουμε κάποιο περιφερειακό συμβούλιο και αναφέρονται τα προβλήματα, να ξέρουν για ποιο τόπο μιλάμε και για ποιο προβλήματα μιλάμε. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους που μας έκαναν την τιμή και ήρθαν εδώ. Πήγαμε στη Σπιναλόγκα, κάναμε μια πολύ ωραία ξενάγηση πάνω στη Σπιναλόγκα και ε, ορισμένοι εξ αυτών πραγματικά δεν είχαν mm. ξαναέρθει. Ε, και τώρα θέλω να ευχαριστήσω τον ε, ε, επιχειρηματία, τον κύριο Παναγιώτη Σπανό, για την πρόσκληση να, να, να κάνει ένα τραπέζι σε όλοι όπως την χαρακτηρίζει εκείνος εύστοχα την κυβέρνηση της Κρήτης ειλικρινά τους ευχαριστώ που ήρθανε και εμείς σαν Ανατολική Κρήτη είμαστε πάντα ανοιχτοί και διαθέσιμοι να δείχνουμε τα καλά τόκ μα και επίση να αναδεικνύουμε τα προβλήματά μα. Αναφερθήκατε στην επίσκεψη στο νησί για την αύξηση του εισιτήριου κύριε Κλοντζακά. Την ρωτήσαμε του συναδέλφου και είπαμε ότι θα θέμα στον Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν πρέπει τόσο πολύ μεγάλη αύξηση απότομα να επιβαρύνει το συστήριο στην επίσκεψη στην Ελλάδα. Ναι, σήμερα το συστήριο είναι 8 ευρώ. Ε, η πρότασή τους είναι να γίνει 20 ευρώ. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή την τεράστια, κατά τη γνώμη μου, αύξηση και θεωρούμε ότι οποιαδήποτε πιθανή αύξηση θα έπρεπε να γίνει με σοβαρότητα και σεμνότητα και σεβόμενη τους οικονομικούς χαλεπούς καιρούς. Εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη σημερινή μάζευση των Πεσσαρικών Συμβούλων θα επιφέρει νεότερα, καλύτερα πράγματα για το νομό λασίθο, τον νόμο. Α πούμε, κύριε ε, Κλώσσα, γιατί είδαμε και του ανθρώπους να σκάνουν κάνουν και μία έκπληξη πάνω στο καίκι να μία τουρτα για να ζήσουν τα χεράκια. Δεν ρωτάμε πόσα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε τέτοια εκδήλωση θεωρώ ότι φέρνει πιο κοντά του ανθρώπου. Όλου του ανθρώπου. Mm. Ε, καλό είναι να τρώμε ε, ψωμί με το μέλι και όχι ψωμί με το ξύδι. Θεωρώ λοιπόν ότι η παρουσία του εδώ δείχνει και την αγάπη τους για την Ανατολική Κρήτη να σημειώσω ότι ήρθαν από τα Χανιά ο Αντιπεριφερειάρχης από το Ρέθμινο Αντιπεριφερειάρχης όλοι κοντά μας και όλοι για ένα κοινό σκοπό το καλό συνολικά της Κρήτης